Ονομάζομαι Λευτέρης Κακαλής, δουλεύω για την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία και είμαι δασολόγος με ειδικότητα στην ορνιθολογία. Η εργασία μου εδώ έχει να κάνει με τις καταγραφές της ορνιθοπανίδας. Ο σκοπός μας είναι να συνδέσουμε ή να βρούμε πώς συνδέεται η ορνιθοπανίδα στο σύνολό της με τις αγροτικές γεωργοκτηνοτροφικές πρακτικές. Και γι' αυτό το λόγο έχουμε στήσει, έχουμε μια εκτενή στιγματοληψία σε όλο το νησί, έτσι, με σκοπό να δούμε να συνδέσουμε την ορνιθοπανίδα με τις πρακτικές αυτές. Έχουμε εστιάσει στις καταγραφές κυρίως μικρών πουλιών, γι' αυτό η δειγματοληψία μας είναι σχεδιασμένη στο να παίρνουμε, να κάνουμε μετρήσεις νωρίς το πρωί και αργά το απόγευμα. Ένα σημαντικό στη Λίμνο είναι ότι επειδή έχει ένα μοσαϊκό καλλιεργειών, αυτό λειτουργεί βοηθητικά για πολλά είδη, τα οποία σε εκτενείς μονοκαλλιέργειες έχουν σοβαρά προβλήματα. Σίγουρα υπάρχουν συγκεκριμένα είδη τα οποία σχετίζονται με το κτηνοτροφικό μοντέλο της Λίμνου. Οι ιδιαιτερότητες του νησιού είναι επίσης κάτι εξίσου σημαντικό. Δηλαδή το γεγονός ότι στο νησί, αυτή τη στιγμή η Λίμνος, ας το πούμε, στο Αιγαίο είναι από τα ελάχιστα νησιά που αυτή τη στιγμή έχουν ένα τέτοιο μοντέλο αγροτοκτηνοτροφικό. Δηλαδή, σε μεγάλη έκταση του νησιού υπάρχουν καλλιέργειες, υπάρχουν ασκητή κτηνοτροφία και αυτό ήταν ένα μοντέλο που συνδυάζει και τα δύο. Και αυτό είναι ιδιαίτερο. Τόσο ιδιαίτερο που φαίνεται και στα πουλιά. Η ποικιλία υγιών δείχνει πλούσια συστήματα, ευνοϊκά οικοσυστήματα, από τα οποία ο άνθρωπος πάντοτε έπαιρνε και εκμεταλλευόταν ή ζούσε σε ισορροπία. Όταν αν μειωθεί η ποικιλότητα σημαίνει ότι χάνουμε πράγματα, χάνουμε ποικιλότητα. Αυτό το γεωργοκτηνοτροφικό μοντέλο της Λίμνου είναι μοναδικό στο Αιγαίο. Είναι η κληρονομιά, θα έλεγα, που αφήνει το νησί στο σύνολο του Αιγαίου, μη πω και της υπόλοιπης Μεσογείου.